βλέπετε, πού σας βρίσκω, πού σας πετυχαίνω. Με βλέπετε από λάπτοπ, από PC, από κινητό, από πού με βλέπετε, εν πάση περιπτώσει. Εγώ σας μιλάω από το ταπεινό διαμερισματάκι μου στη Ρόδο. Έβαλα τα φωτεινά μου, γιατί έξω ο ήλιος είναι πάρα πολύ φωτεινός σήμερα. Και για να φτιάξουμε λίγο mood, σήμερα θα σας κάνω ένα μικρό βιντεάκι το οποίο θα αφορά κρυμμένους θησαυρούς στο Shein, ειδικά στο section home, lifestyle, γενικότερα ξεφεύγω λίγο από τα ρούχα. Είναι βίντεο σε συνεργασία. Μου λέει το Shein, θες να δοκιμάσεις κάποια έτσι random πράγματα από το site μας και να δεις αν σ' αρέσουν. Έτσι λοιπόν διάλεξα 6 διαφορετικά αντικείμενα και θα σας μιλήσω για αυτά και θα σας δώσω και κάποια παρόμοια παραδείγματα από το site, αν δηλαδή θέλετε να βρείτε κάτι περίπου σαν αυτό που θα σας δείξω εγώ. Αλλά εννοείται θα σας έχω τα link στο κουτί πληροφοριών και για αυτά που σας δείχνω στο βίντεο. Θα ξεκινήσω με αυτό που πραγματικά μου φτιάξε τη διάθεση όταν έφτασε το δέμα και όταν το είδε ο Δημήτρης μου λέει, τι πήρες? Ρε παιδιά, πώς να μην το πάρω αυτό το αριστούργημα? Είναι μαξιλάρι, γλαράκι, μωράκι και το λέω έτσι γιατί είδε τα ματάκια. Είναι σαν μωράκι, είναι και έτσι ποχουλό. Μην παρεξηγηθώ, δεν είναι θήκη, είναι κανονικό το μαξιλάρι. Το συγκεκριμένο δεν βγαίνει σε άλλα χρώματα ούτε σε άλλα μεγέθη. Είναι ακριβώς αυτό που βλέπετε. Πάρα πολύ απαλό, είναι πάρα πολύ cute και είναι πάρα πολύ πρωτότυπο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Κόστιζε περίπου 10 ευρώ. Και πραγματικά ταιριάζει και στο σαλόνι και στην κρεβατοκάμαρα. Αλλά θέλω να δείτε, και θα σας πετάξω μερικές φωτογραφίες στην οθόνη, πόσο πρωτότυπα και ιδιαίτερα σχέδια έχει από μαξιλάρια. Πήρα και ένα ακόμα καλοκαιρινό σχέδιο. Πήρα αυτό το κοχύλι, το οποίο είναι σε μια απόχρωση της Άμμου. Είναι επίσης πάρα πολύ απαλό, είναι αφράτο. Αυτό είναι ωραίο και για να το βάζω στην καρέκλα μου, έτσι να βοηθάει λίγο τη μέση μου όταν κάθομαι πολλές ώρες στην καρέκλα. Το συγκεκριμένο σχέδιο το είδα σίγουρα και σε άλλα χρώματα και νομίζω υπάρχει και παρόμοιο σε πιο μικρό. Συνδυάζεται τέλεια με το γλαράκι, δεν το συζητώ. Full vibes καλοκαιριού. Και έκανε και αυτό 10 ευρώ, 11. Επόμενο αντικείμενο το οποίο πήρα και το έχω ανάμεσα στην κρεβατοκάμαρα και στο σαλόνι μου είναι μια κουρτίνα πόρτας. Είναι αυτές οι λεγόμενες χάντρες μαζί με κλωστές, τις οποίες τις βάζεις στο χώρισμα μιας πόρτας και έτσι αυτόματα, ακόμα και αν έχεις την πόρτα ανοιχτή ενός δωματίου, σου δίνει λίγο παραπάνω privacy. Διάλεξα το σαμπανιζέ χρώμα, τα συγκεκριμένα κρόσια μαζί με αυτές τις χάντρες υπήρχαν και σε γκρία σημεί, αλλά και πάλι η ποικιλία σε τέτοιου είδους χωρίσματα για πόρτες είναι τεράστια. Χωρίσματα θέλετε να τα πείτε, κουρτίνες θέλετε να τα πείτε, όπως θέλετε τα λέτε. Και μου αρέσει που έδωσε έτσι ένα πιο bohemian vibe και δεν έδωσα ούτε 10 ευρώ. Νομίζω ήταν γύρω στα 7,5 ευρουλάκια η συγκεκριμένη κουρτίνα. Είχε και άλλες πιο φθηνές και άλλες πιο ακριβές, πολύχρωμες, μονόχρωμες. Έχει πραγματικά τα πάντα. Επόμενο προϊόν το οποίο χνοφαίνεται πίσω είναι ένα set full ανοιξιάτικο καλοκαιρινό, παπλωματοθήκης και μαξιλαροθήκης. Παιδιά, όταν είδα αυτό το σχέδιο, το ερωτεύτηκα γιατί είχε τεράστια γκάμα και λέω, εφόσον μου δίνουν την ευκαιρία, θα δοκιμάσω κάτι τέτοιο, γιατί αυτού του είδους τα προϊόντα στο Shein φεύγουν από το 10 ευρώ, 15 ευρώ, 20 ευρώ, πάμε λίγο παραπάνω. Και λέω, αξίζει, για να δω τι ποιότητα έχουν. Σίγουρα δεν είναι βαμβακερά, αλλά όσον αφορά το στυλ, το σχέδιο και την αίσθηση, εγώ έχω μείνει απόλυτα ικανοποιημένη. Το σχέδιο που πήρα είναι floral, έχει αυτά τα υπέροχα πορτοκαλί, εκρού, μπέζ, λουλουδάκια σε ένα άσπρο φόντο και έχουμε και πράσινες λεπτομέρειες, αλλά όχι πράσινο χτυπητό. Έχουμε αυτό το πράσινο το γλυκό, λίγο της μέντας, θα έλεγα λίγο σπασμένο. Και αυτό που μου άρεσε πολύ και στην παπλωματοθήκη και στις μαξιλαροθήκες είναι ότι μπορείς να τα γυρίσεις άμα βαρεθείς το σχέδιο με τα λουλούδια και να έχεις έτσι ένα απλό πράσινο ωραίο φόντο με λευκά φυλλαράκια. Ειλικρινά είναι 2 σχέδια σε ένα, μπράβο μου που το πήρα και άμα σας πω τιμές θα πάθετε σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα. Βέβαια δεν το συγκρίνω με κάτι που μπορεί να είναι εντελώς βομβακερό, γιατί αυτά ξαναλέω δεν είναι. Πάμε από το 15 ευρώ μέχρι το 30 ευρώ max. Πάμε τώρα σε επόμενο προϊόν, το οποίο το κρατάω στα χέρια μου, είναι και βαρύ. Κανονικά το έχω στο γραφείο μου. Είναι αυτό εδώ το κόσμημα. Για κάθε βιβλιοφάγο θα έλεγα. Είναι ένα stand για να έχεις τα βιβλία σου ανοιχτά. Είναι από ξύλο, το οποίο πρέπει να είναι μπαμπού. Υπάρχει μια περιστρεφόμενη βάση, η οποία έκανε και αυτό τον πολύ ωραίο ήχο. Κλίτς, 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 κλίτς.
Υπάρχουν αυτά τα πιαστράκια τα οποία γυρνάνε προς όλες τις κατευθύνσεις και μπορείς να πιάσεις τις σελίδες με όποιον τρόπο θες. Και ειλικρινά, πέραν το ότι δεν χρησιμοποιώ σελίδοδείκτη, αφήνω το βιβλίο μου έτσι, το βλέπω και μου αρέσει κιόλας και με κάνει να θέλω να το διαβάσω παραπάνω. Πέραν λοιπόν αυτού, είναι κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ καιρό και έλεγα στον εαυτό μου, ρε παιδί μου τώρα πια, είναι περιττό, δεν είσαι εδώ και καμιά καθηγήτρια, δεν ξέρω εγώ τι να έχεις τέτοιο πράγμα στο γραφείο σου. Απ' την άλλη λέω, γιατί δηλαδή όμως, δεν μπορούμε να έχουμε και τα λογοτεχνικά βιβλία κάπως έτσι. Μάλιστα το συγκεκριμένο το διαφημίζει και για stand tablet, για ίσως κάποιο laptop. Το δικό μου δεν το δοκίμασα μέχρι στιγμής, αλλά νομίζω έδειχνε φωτογραφίες στο site και με laptop. Γενικά από ποιότητα, από στυλ, από εμφάνιση και από χρησιμότητα, για μένα τουλάχιστον, σκίζει. Είναι το πιο ακριβό πράγμα που θα δείτε σε αυτό το βίντεο, ήταν γύρω στα 40 ευρώ. Είχε και πολύ πιο φθηνές επιλογές, αλλά όταν το είδα, λέω, εδώ είμαστε. Αυτή τη στιγμή έχω πάνω τις μικρές κυρίες. Έτσι ενημερωτικά το λέω γιατί μπορεί να αναρωτιέστε ποιο βιβλίο έχω ανοίξει. Και πάμε και σε κάτι τελευταίο το οποίο έχει να κάνει με μαλλιά. Λέω θα μπω λίγο και στο κομμάτι beauty, το οποίο κομμάτι beauty του Shein ειλικρινά δεν το έχω εξερευνήσει καθόλου. Και είπα λοιπόν να μπω στο section μαλλιά, να παίξω λίγο μπαλίτσα εκεί, γιατί έβλεπα εδώ και καιρό ένα πιστολάκι συγκεκριμένης μάρκας, να μην πω τώρα το όνομα, το οποίο είναι πλησίαστο για μένα σε τιμή και το ζήλευα. Και πέφτει το μάτι μου πάνω σε αυτό. Μάλιστα ήταν σαν best seller, γιατί πρώτα εκεί κοίταξα. Και έχει και άλλα πολλά παρόμοια hair tools. Και το συγκεκριμένο υπάρχει και στο ροζ που βλέπετε στη φωτογραφία, αλλά και σε κατάμαυρο που πήρα εγώ. Και θα σας το δείξω σε λίγο. Είναι 5 σε 1, δηλαδή έχει εξαρτήματα για στέγνωμα, για ίσιωμα, για μπούκλα, για ό,τι θες. Βέβαια δεν έχουμε φανταστείτε μπούκλα κανονική τεράστια όπως θα ήταν με μια κανονική μασιά, ούτε ίσιωμα όπως θα έκανε με μια ισιωτική 100%. Αλλά είναι ότι πρέπει άμα βιάζεσαι, άμα μόλις έχεις βγει από το μπάνιο και πρέπει να πας κάπου και θες να στεγνώσεις τα μαλλιά σου γρήγορα, αλλά να τους δώσεις και το κατάλληλο φορμάρισμα. Πάμε να σας δείξω λίγο τη βάση, είναι αυτή εδώ. Και έχει πέρα κουμπάκια θερμοκρασία σε βάση περιπτώσει. Και από εδώ βγαίνει ο αέρας και βάζεις εσύ το εξάρτημα που θες. Έχει αυτό το βουρτσάκι το οποίο είναι κανονικά για στέγνωμα όπως θα έκανε σε ένα κομμωτήριο που στο κάνουν με βούρτσα και εγώ είμαι άχρηστη και δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό το εξάρτημα το οποίο υπάρχει μάλιστα διπλό για κάποιο λόγο και δεν καταλαβαίνω, είναι για μπούκλα. Τυλίγεις δηλαδή το μαλλί γύρω-γύρω και αυτό θερμαίνεται με τον αέρα και σου δίνει έτσι ένα πιο κυματιστό αποτέλεσμα. Μετά έχουμε αυτό το εξάρτημα το οποίο έχει δύο τρύπες. Είναι το κανονικό εξάρτημα για το πιστολάκι, δηλαδή το βασικό θα έλεγα και το βάζεις πάνω. Και υπάρχει και αυτό, το οποίο είναι το αγαπημένο μου, γιατί είναι χτένα με πιστολάκι μαζί. Έχω χρησιμοποιήσει δύο φορές αυτό το εξάρτημα και μία φορά αυτό. Νομίζω ότι τίνω προς αυτό με την χτένα, καθαρά γιατί ξεμπερδεύει και το μαλλί. Αλλά και αυτό με βοηθάει και έχω ωραίο στέγνωμα στα μαλλιά. Βέβαια είναι άδικη εποχή που το δοκιμάζω, γιατί είναι καλοκαίρι και τα μαλλιά μου στεγνώνουν γρήγορα. Αλλά εγώ το ρίχνω σαν ιδέα εκεί έξω, γιατί υπάρχουν πολύ πιο ακριβές παρόμοιες συσκευές και ξέρω ότι δεν είμαστε όλοι για αυτά τα budget. Οπότε, γιατί όχι να μην του δώσετε μία ευκαιρία. Νομίζω όλο αυτό το σετάκι ήταν γύρω στα 20 ευρώ και πρέπει να έχει και κάποια λίγο πιο ακριβά. Αυτό ήταν στην πιο οικονομική πλευρά. Αυτά κι άλλα πολλά πράγματα για το σπίτι, για το lifestyle σας, για την καθημερινότητά σας, όλα αυτά θα τα βρείτε στο Shein. Θα σας έχω εκπληκτικό κωδικό και εδώ, on screen, και στο κουτί πληροφοριών, για να πάρετε με έκπτωση ό,τι σας αρέσει. Και τώρα τρέχω να κλείσω το βίντεο, να το επεξεργαστώ, γιατί έχω να επεξεργαστώ άλλα δύο βίντεο, γιατί είχα έμπνευση, έκανα βίντεο αυτές τις μέρες, οπότε τώρα πρέπει να ρίξω πολύ μοντάζ. Εύχομαι να σας άρεσε αυτό το σύντομο βιντεάκι, κάντε το ένα like και τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια, φιλάκια πολλά! Γεια σας!